Πέρα από κάθε ανθρώπινο έλεγχο, χαρακτήρισε την τραγωδία στο ετήσιο προσκύνημα στη Μέκα ο μέγας μουφτής της Σαουδικής Αραβίας. Ο Σέιχης Αμπτούλα Ζης Μπιν Αμπτούλα Χαλσέικ απείλαξε τον πρίγκιπα διάδοχο Μοχάμεντ Μπιν Νάγεφ, ο οποίος εκτελεί χρέη αναπληρωτή πρωθυπουργού από οποιαδήποτε ευθύνη για το ποδοπάτημα όταν εκείνος τον επισκέφθηκε. Ο μέγας μουφτής του τόνισε ότι η μοίρα και το πεπρωμένο είναι αναπόφευκτα. Προσεύχομαι για όλους εκείνους που μετατράπηκαν σε μάρτυρες. Συλληπούμαστε τις οικογένειές τους, τις οποίες θέλουμε να πούμε ότι ο θάνατός τους δεν έγινε επιματέο. Ήταν θέλημα του Αλλάχ. Στην Τεχεράνη, όπως και σε άλλες μεγαλοπόλεις του Ιράν που μετρά τα περισσότερα θύματα, ο κόσμος απαιτεί εξηγήσεις. Το Ιράν με 134 νεκρούς και 340 αγνοωμένους φέρεται έτοιμο να κινηθεί στα διεθνή δικαστήρια κατά της βασιλικής οικογένειας της Σαουδικής Αραβίας, ζητώντας την καταδίκη της.